Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Πόπη Τσαπανίδου. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Στο στόχαστρο του Τουρκικού Συμβουλίου Ασφαλείας η στρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Χιδαία επίθεση ΑΚΑΡ. Αδιαπραγμάτευτη η άμυνά μας, διαμηνεί η Αθήνα. Προσάρτηση των κατεχομένων Ουκρανικών περιοχών προωθεί ο Πούτιν μέσω των δημοψηφισμάτων. Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ, απαντούν Κίεβο και Δύση. Δολιοφθορά βλέπει η Ευρώπη πίσω από τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream. Καταγγελίες για σαμποτάζ. Μάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το αέριο. Μέτωπο 14 χωρών με την Ελλάδα για γενικό πλαφόν στη χοντρική τιμή. Ένταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ναζιστική χαιρετισμή από οπαδούς του Κασιδιάρη, ξέσπασε η Μάγδα Φίσα. Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της συμμορίας που είχε ορμητήριο τη φοιτητική εστία, αποκαλυπτικές μαρτύριες. Η Άγκυρα, κυρίες και κύριοι, συνεχίζει να ρίχνει λάδι στη φωτιά με το Χουλουσία ΑΚΑΡ να επιτίθεται ακόμη μία φορά κατά της Ελλάδας και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας να συνεδριάζει αυτή την ώρα με τα ελληνικά νησιά στην ατζέντα του. Νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας αποκάλεσε τη χώρα μας κακομαθημένο παιδί, ζητώντας να μας επιβληθούν κυρώσεις για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την προκλητική στάση του Ερντογάν, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι σε επιφυλακή και ο στόλος μας σε άσκηση στο Αιγαίο, καθώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την επόμενη κίνηση Ερντογάν. Τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή κατέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ηράκλειο της Κρήτης, συνεχίζοντας τη διεθνοποίηση της τουρκικής επιθετικότητας την ώρα που Ταγί Ερντογάν στείνει σκηνικό ένταση στο Αιγαίο, οδηγώντας τα πράγματα στα άκρα. Turkey instrumentalizing refugees and migrants starting in March 2020 and of course also with being a force of stability in a very unstable geopolitical neighborhood. We've also called out Turkey in terms of its practices of instrumentalizing migrants and refugees for its own geopolitical purposes. Η στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών αποτέλεσε βασικό θέμα στην ατζέντα Τουρκικού Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας με τον Υπουργό Άμυνας Χουλουσίου Ακάρ να εξαπολύει άλλη μια χιδαία επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Bir macera havasıyla, bir macera hevesiyle evlatlarını bu topraklara gönderip akıbetlerinin ne olduğunu bazı macera heveslerinin dar ağacında son nefeslerini verdiğini belki unutmuş olabilirler. Felakete davetiye çıkaracak provokasyonlardan uzak durun. Başkalarının ipiyle kuyuya inmeyin. Δημιουργούν το κατάλληλο κλίμα για να προχωρήσουν στην επόμενη κίνηση. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Θα είναι ρητορική όμως η επόμενη κίνηση. Θα είναι κάτι στην πράξη. Το δρόμο της αποκλιμάκωσης έδειξε στην Τουρκία ο γραμματέας τύπου του Αμερικανικού Πενταγώνου όταν ρωτήθηκε από Τούρκο δημοσιογράφο για αμερικανικά τεθωρακισμένα που, όπως υποστήριξε, μεταφέρθηκαν σε Λέσβο και Χίο. So I'm not aware of any exercises. And then broadly speaking, as always, you know, Greece and Turkey are both very important NATO allies. We would encourage both sides to continue to engage in constructive dialogue to ease potential tensions. Την ίδια ώρα, ο ελληνικός στόλος έχει βγει στο Αιγαίο με την άσκηση Λόγχη να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με πραγματικά πυρά και σενάρια πολεμικής εμπλοκής. Ενώ ένα από τα σενάρια που διακινείται από τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας είναι ο αποκλεισμός από στρατικοποιημένων νησιών με το επιχείρημα ότι αποτελούν απειλή. Αυτό είναι επιθετική ενέργεια. Αυτό που κάνουν αυτοί. Εάν κηρύξει ναυτικό αποκλεισμό γύρω από ένα νησί, είναι επιθετική ενέργεια. Οποιοδήποτε πλοίο βρίσκεται εδώ, πάει στον πάτο. Αυτό είναι τελειωμένο. Αυτό δεν συζητιέται. Την πολιτική των ίσων αποστάσεων που τηρεί το ΝΑΤΟ, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του στη συνεδρίαση της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωκοινοβουλίου με καλεσμένο τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Γιάνς Στόλτεμπεργκ. Ο Ερντογάν συχνά μιλά κατά της συνθήκης της Λοζάνης και μάλιστα φτάνει στο σημείο να αμφισβητεί ευθέως ακόμη και την εθνική μας κυριαρχία. Κάθε μέρα έχουμε μια σκληρή δήλωση πολεμικού χαρακτήρα εις βάρος της Ελλάδας. Μας προκαλεί εντύπωση που δεν βλέπετε τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Πολλές φορές οι δηλώσεις σας ηχούν στα αυτιά του ελληνικού λαού ως δηλώσεις Πόντιου Πιλάτου. Πάμε τώρα στη Μαρία Ζαχαράκη, γιατί όπως σας είπαμε είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας και κεντρικό ένα από τα θέματα είναι και τα ελληνικά νησιά, η στρατικοποίησή τους. Τι μαθαίνεις, Μαρία, ότι λέγεται, ότι συζητείτε, τι λένε μεταξύ τους οι Τούρκοι και ποιοι είναι σε αυτή τη συνεδρίαση?
Το σίγουρο είναι, Πόπι, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία και στην Τουρκία για το τι θα βγει απόψε από αυτό το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Όλα εδώ τα τουρκικά μέσα το παρακολουθούν. Έχει ξεκινήσει από τις 5 παρατέταρτο. Ήδη συνεδριάζουν 2 ώρες και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να ολοκληρωθεί η συνεδρία αυτή και να εκδοθεί αυτή η περίφημη ανακοίνωση. Βέβαια, να πούμε, Πόπι, θα ακούσουμε ότι και αυτή τον ίδιο τον Ερντογάν ή μόνο με την ανακοίνωση ολοκληρώνει. Αυτό θα σου έλεγα, ότι δεν περιμένουμε κάτι από αυτή την ανακοίνωση, κάτι σημαντικό. Σίγουρα ξέρουμε ότι θα είναι η εθιμοτυπική διατύπωση, η οποία θα λέει για το Αιγαίο, θα λέει για την Ελλάδα, ενδεχομένως να λέει και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη στήριξη που δίνουν στην Ελλάδα. Αλλά τα σημαντικά που περιμένουμε να ακούσουμε, θα τα ακούσουμε μάλλον απόψε, μετά τις 10, από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο οποίος μετά τη συνεδρίαση, λοιπόν, θα βγει σε συνέντευξη στα κανάλια CNN Turk και Kanal D, και εκεί σίγουρα το πρώτο ή από τα πρώτα που θα ρωτηθεί είναι το τι αποφασίστηκε σε αυτό το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο από μέρες λένε όλοι ότι θα ασχοληθεί πρώτα και κύρια με το Αιγαίο, με την Ελλάδα και κυρίως για το ποια βήματα θα ακολουθήσει η Τουρκία όσον αφορά την Ελλάδα ή εναντίον της Ελλάδας. Πρώτα απ' όλα, αν θα υπάρξουν κάποια βήματα αναφορικά με την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Δεν καθορίζεται όμως ακόμη, Πόπη, αν αυτά τα βήματα θα είναι διπλωματικά, πολιτικά ή ακόμη και στρατιωτικά. Δεν καθορίζεται κάτι τέτοιο, ούτε βέβαια η ανακοίνωση θα το πει, ούτε θα ανακοινωθεί κάτι τέτοιο. Ωστόσο, ο Τούρκος Πρόεδρος απόψε αναμένεται σίγουρα να δώσει το στίγμα και από εκεί να καταλάβουν όλοι το τι περίπου συζητήθηκε και το ποια θα είναι ενδεχομένως η στάση της Άγκυρας από εδώ και πέρα όσον αφορά την Ελλάδα. Όπως είπαμε, θα έχουν σχέση με την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, τουλάχιστον αυτό ακούγεται ως σενάριο, και από εκεί και πέρα ενδεχομένως να πει και κάποια πράγματα ο κύριος Ερντογάν όσον αφορά τη στάση που θα κρατήσει απέναντι και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θεωρεί η Άγκυρα ότι στηρίζουν την Ελλάδα. Ενδεχομένως να πει για τα F-16, να συνδυάσει την όλη κατάσταση των ελληνοτουρκικών και με τα μαχητικά, τα οποία δεν έχει πάρει καμία δέσμευση μέχρι στιγμής. Έχει δώσει στίγμα το τελευταίο διάστημα, Μαρία, με το παραπάνω, και ο ίδιος αλλά και οι υπουργοί του καθημερινά με δηλώσεις απειλητικές προς τη χώρα μας. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μεταξύ, δημιουργείται ένα εκρηκτικό κλίμα εναντίον της χώρας μας στην Τουρκία, και είναι ενδεικτική και η παρουσία στο CNN Turk του διευθυντή της μεγαλύτερης εφημερίδας που έχει η Τουρκία, της Χουριέτ. Δείτε λοιπόν τι λέει, πώς τίνει το αφήγημα του Ερντογάν, πώς το χτίζει και ο ίδιος το αφήγημα του Ερντογάν, ότι η χώρα μας αποτελεί απειλή για την Τουρκία και γι' αυτό πρέπει να τη συμπεριφερθούν ανάλογα. Δείτε το. Βέβαια, για τη στρατιά του Αιγαίου που βρίσκεται σε όλα τα παράλληλα της Τουρκίας, για τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο που βρίσκεται παρκαρισμένος επίσης εκεί, κανείς δεν λέει κουβέντα, ούτε ο ίδιος ούτε οι υπουργοί. Πάμε τώρα του Ερντογάν εννοώ. Πάμε τώρα στη Γεωργία Χαραζιώτη, διότι σε επιφυλακή οι ένοπλες δυνάμεις μας, το λέγαμε και χθες, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και έχουμε το στόλο μας όλο στο Αιγαίο σε άσκηση, προγραμματισμένη μεν, αλλά σε άμεση σχέση με τα όσα συμβαίνουν με την Τουρκία. Έτσι είναι, Πόπη. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε η άσκηση Λόγχης στην οποία αναφέρεσαι. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα, σε ξηρά αέρα και θάλασσα από τον Εύρο έως το Καστελόριζο. Για αύριο όμως έχει προγραμματιστεί μια νέα αεροναυτική άσκηση, μικρής κλίμακας βέβαια. Πρόκειται για την άσκηση Τρίενα που γίνεται μεταξύ Χίου και Σάμου. Έχουμε φτιάξει και ένα χάρτη για να δούμε την περιοχή της άσκησης. Βλέπουμε λοιπόν στην οθόνη μας. Για αυτή την άσκηση λοιπόν οι Τούρκοι σήμερα εξέδωσαν αντινάφτεξ, λέγοντας ότι παραβιάζουμε τη συνθήκη της Λοζάνης με τη συγκεκριμένη άσκηση σε αυτή την περιοχή και φυσικά το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Πόπι, πρόκειται για μια συνηθισμένη τακτική των Τούρκων να κάθε εκδίδουν αντινάφτεξ. Κάθε φορά που βγάζουν αντινάφτεξ τα ίδια λένε, τα ίδια επικαλούνται, αλλά τώρα έχει άλλη βαρύτητα αυτό. Ακριβώς. Πλέον τα πράγματα έχουν φτάσει στα άκρα και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν οι Τούρκοι θα τολμήσουν να παρεμποδίσουν κάποια ελληνική άσκηση στο Αιγαίο.
Αύριο, κλείνοντας να σου πω, Πόπη, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό παραλαμβάνει την 7η πυραυλάκατη του στόλου, Super Vita τύπου Ρουσέν, με το όνομα υποπλήρχος Βλαχάκος. Μάλιστα. Από τον ήρωα των ημείων. Πρόκειται για μια ισχυρή μονάδα κρούσης που θα ενισχύσει την αποτρεπτική μας ισχύ στη θάλασσα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να συνδεθούμε τώρα με την Αλεξία Τασούλη για να δούμε τι λέει και η ελληνική διπλωματία πάνω στα όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο. Στα πρωτοφανή, Αλεξία, που συμβαίνουν στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας και τι θα κάνουμε, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις μας. Λοιπόν, η Αθήνα παρακολουθεί και αναμένει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας. Στις τελευταίες ώρες του Υπουργείου Εξωτερικών γίνονται πολλές σκέψεις με θέμα την Τουρκία. Είναι και σε ανοιχτή η γραμμή ασφαλώς και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τώρα, διπλωματικά έχουμε μπροστά μας τη σύνοδο των 9 χωρών της Νότιας Ευρώπης που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Ισπανία. Οι τουρκικές απειλές αναμένεται να συζητηθούν στο δείπνο των ηγετών που θα γίνει την Παρασκευή το βράδυ, ενώ σύμφωνα με διπλωματικές πηγές από την Γαλλική Προεδρία πρόκειται να στηρίξουν την Ελλάδα, να υπάρξει δηλαδή μια κοινή δήλωση καταδίκης από τους 9 ηγέτες. Επίσης, έχουμε μπροστά μας την πολύ σημαντική σύνοδο που θα γίνει στην Πράγα. Είναι σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με άλλες χώρες περιφερειακές. Είναι πρωτοβουλία των Γάλλων. Έχει προσκληθεί και η Τουρκία και είναι τις τελευταίες ώρες σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για το κείμενο της κοινή διακήρυξης, τις διατυπώσεις δηλαδή, καθώς ενδέχεται να υπάρξει αναφορά στην ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας των χωρών. Ερώτημα λοιπόν είναι, εάν ο Ταγί Περντογάν, εάν και εφόσον παραστεί, θα υπογράψει αυτή την κοινή διακήρυξη, όμως Πόπη μέχρι τις 6 Οκτωβρίου, οπότε και είναι προγραμματισμένη αυτή η σύνοδος, είναι διπλωματικά πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, αφού όπως βλέπουμε τα ελληνοτουρκικά, τα παρακολουθούμε ώρα με την ώρα να εξελίσσονται. Και βλέπουμε τις πίθες να βγαίνουν συνέχεια από τη γειτονική χώρα. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, τι κλίμα δημιουργείται στην Τουρκία, το βλέπουμε συνεχώς, το βλέπουμε καθημερινά, με δηλώσεις σε όλα τα επίπεδα, από τον Ερντογάν και τους υπουργούς του, μέχρι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην κοντινή χώρα, στη γειτονική χώρα. Πάμε στο Σωτήρη Δανέζη, να δούμε μέχρι πού μπορεί να πάει αυτό. Είναι κάτι που πρώτη φορά βλέπουμε να δημιουργείται στην Τουρκία, Σωτήρη. Και σίγουρα, Πόπη, είναι ένα κλίμα που δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Οι απειλές πολλαπλασιάζονται, ενώ στον ορίζοντα δεν διαφαίνεται κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης. Τώρα ο Ερντογάν μας λέει ότι δεν θα μας σώσουν ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι Ευρωπαίοι. Ο τρόπος που παρουσιάζουν την Ελλάδα ως το απόλυτο κακό, τη χώρα που παραβιάζει διεθνείς συνθήκες, που πνίγει μετανάστες, που εξοπλίζει τα νησιά και απειλεί την Τουρκία, θυμίζει σε πολλούς την κλασική προπαγάνδα που προηγείται ενός πολεμικού γεγονότος. Αυτός ο υβριδικός πόλεμος που μας έχουν κηρύξει παραπέμπει σε εκείνες τις ιστορικές καμπάνιες επικοινωνίας πριν την Αμερικανική επέμβαση στο Ιράκ το 2003, όταν, αν θυμάστε, η Ουάσιγκτον κατηγορούσε τον Σαντάμ Χουσέιν για την κατοχή όπλων μαζικής καταστροφής, ή πιο πρόσφατα πριν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όταν η Μόσχα κατηγορούσε το Κίεβο ότι ετοιμάζεται να επιτεθεί στον Ντονμπάς. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικές οι ομοιότητες, όπως το παρουσιάζεις, όπως ακριβώς το λες. Και θέλω να σε ρωτήσω, είναι κάτι προσχεδιασμένο, στρατηγικά δηλαδή σχεδιασμένες, αυτές οι εξάρσεις, αυτές οι εκρήξεις, αυτές οι επιθέσεις και οι απειλές στη χώρα μας? Είναι ένα σχέδιο το οποίο θέτει σε εφαρμογή σιγά-σιγά, δηλαδή, ο Ερντογάν? Ναι, είναι στρατηγική επιλογή όλα αυτά που βλέπουμε. Αυτά τα καθημερινά ανταηλίκια είναι πράγματι βάση ενός προμελετημένου σχεδίου ή ενός συγκεκριμένου σεναρίου για το οποίο η Άγκυρα έχει ήδη αποφασίσει το πότε και με ποιο τρόπο θα κορυφωθεί. Στην Τουρκία ο αναθεωρητισμός, Πόπη, το μόνο βέβαιο είναι ότι έχει κορυφωθεί. Η πρόθεση δημιουργίας κρίσης με την Ελλάδα δεν κρύβεται. Ο Ερντογάν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δίνουν την εντύπωση πως αποσκοπούν στην νομιμοποίηση μιας μελλοντικής δράσης. Προετοιμάζουν δηλαδή την κοινή γνώμη στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Χτίζουν και εκεί το αφήγημα και την αξίωση για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Και τι να περιμένουμε τώρα από εδώ και στο εξής? Ναι, ενδεχομένως εν ώψη της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, το ακούσαμε και νωρίτερα από την Αλεξία Τασούλη, στην σύνοδο στην οποία έχει προσκληθεί και η Τουρκία, να έχουμε περαιτέρω κλιμάκωση. Αυτός είναι ο φόβος, με δηλώσεις που μπορεί να έχουν τη μορφή ακόμη και ενός τελεσίγραφου προς την Ελλάδα. Η Αθήνα, από την άλλη, με Ευαγγέλιο το Διεθνές Δίκαιο, ορθά δε σηκώνει το γάντι, αλλά βεβαίως απαιτείται εγρήγορση και ετοιμότητα ώστε να ανταποκριθούμε σε κάθε πρόκληση στην περίπτωση που η τουρκική ηγεσία κάνει το σφάλμα να διαβεί το Ρουβίκονα.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί αυτό. Πάμε τώρα στα ενεργειακά, στην ενεργειακή κρίση, διότι οι εξελίξεις τρέχουν. Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε ένα ενεργειακό αδιέξοδο μετά τις διαρροές που εντοπίστηκαν και στους δύο Nord Stream. Μέχρι στιγμής κανείς δεν ξέρει πότε θα ξαναλειτουργήσει ο αγωγός, ο Nord Stream 1, που τροφοδοτεί με αέριο τη μισή Αιγαία Ήπειρο, και αν θα λειτουργήσει ποτέ. Μυστήριο παραμένει ποιος κρύβεται πίσω από τη δολιοφθορά, ενώ η Ρωσία, που το αρνείται κατηγορηματικά, δηλώνει έτοιμη να συνδράμει στις έρευνες. Η ακτοφύλακή της Σουηδίας δημοσιεύει βίντεο στο οποίο φαίνεται αναταραχή σε θαλάσσιες περιοχές από τις οποίες περνούν οι αγωγοί Nord Stream. Σεισμογράφοι από νήσους της Βαλτικής ανοιχνεύουν ύποπτες δονήσεις σχεδόν ταυτόχρονα με τον εντοπισμό των διαρροών. This is a blast, it's a fairly sizable blast, and so close to this area where the leak is occurring, which was of course very interesting. Ευρωπαίοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για σαμποτάζ, την ώρα που ερευνητές προσπαθούν να εντοπίσουν τα αίτια του περιστατικού. Till att detta troligen rör sig om en medveten handling. Det är alltså troligen fråga om ett sabotage. Norges regering har också informerat oss om en ökad drönaraktivitet i Nordsjön. Som vi står för, det är nu bekräftat 3 läck. Et på Nord Stream 2 og to på Nord Stream 1, og det er usædvanligt. Er der grund til at tro, at det her det er sabotage? Vi kan i hvert fald ikke udelukke det. Det er for tidligt. Οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας ανησυχούν ότι ο αγωγός Nord Stream 1 θα καταστεί μη λειτουργικός για πάντα μετά από τις μεγάλες διαρροές, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Tagesspiegel. Αναλόγως του μεγέθους της ζημιάς, οι διαρροές θα μπορούσαν να θέσουν και τις δύο γραμμές εκτός λειτουργίας για πάντα. Οι χώρες της Βαλτικής έχουν ξεκινήσει προκατακτική έρευνα, με τους επιστήμονες να υπολογίζουν ότι η διαρροή θα συνεχιστεί για τουλάχιστον μία εβδομάδα ακόμα. The leaks are under investigation. Their initial reports indicating that this may be the result of an attack or some kind of sabotage. Το γερμανικό ναυτικό ανακοινώνει τη συμμετοχή του στις έρευνες, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν σε λίγες ημέρες. Η Μόσχα παράλληλα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που υπενήσονται ότι η Ρωσία κρύβεται πίσω από τις εκρήξεις, προτείνοντας μάλιστα κοινή έρευνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μυστηριώδεις αυτές διαρροές έρχονται την παραμονή των εγγενείων ενός νέου αγωγού, που θα μεταφέρει νορβηγικό φυσικό αέριο στην Πολωνία, μειώνοντας την ενεργειακή ευρωπαϊκή εξάρτηση από τη Μόσχα. Λάδι στη φωτιά ρίχνει υψηλόβαθμος Πολωνός αξιωματούχος, που ευχαριστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Twitter, αποδίδοντάς τους τις ζημιές τους δύο αγωγούς. Θα δούμε το θέμα αναλυτικά τώρα. Είναι κάτι που αφορά τους πάντες, όσους κατοικούν στη Γυραιά Ήπειρο. Είμαστε σε σύνδεση με τη Μόσχα, το Θανάση Αυγερινό. Θα μας πει τι λένε και οι Ρώσοι για αυτή την ιστορία. Στις Βρυξέλλες είναι η Μαρία Αρώνη για την κεντρική ιδέα και για τις μάχες που δίνονται για το πλαφόν. Με τον Παντελή Βαλασόπουλο όμως θα ξεκινήσουμε από το Βερολίνο, γιατί μιλούν για δολιοφθορά οι Γερμανοί και δείχνουν κιόλας προς Ρωσία κάποιοι. Η γερμανική κυβέρνηση επισήμως μιλάει για δολιοφθορά, δεν δείχνει όμως τη Ρωσία. Ο υπουργός ολόκληρη για την ώρα. Όσοι μετέχουν σε αυτή το δείχνουν ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Για την ώρα ο υπουργός ενέργειας είπε πρόκειται για δολιοφθορά με σκοπό να διασπείρει ανασφάλεια στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου. Είπαμε, επισήμως δεν το ονομάζουν, τα κόμματα όμως το ονομάζουν. Και χριστιανοδημοκράτες και φιλελεύθεροι λένε οι Ρώσοι είναι πίσω από αυτό για τους ίδιους λόγους. Για να διαλύσουν την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, να ανεβάσουν τις τιμές, να προκαλέσουν πανικό στην Γυραιά Ήπειρο. Τώρα να πούμε ότι σύμφωνα με το Spiegel, η CIA είχε προειδοποιήσει από τον Ιούλιο τη γερμανική κυβέρνηση ότι επίκειται μία τέτοια επίθεση. Ερωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αρνήθηκε να το διαψεύσει, αλλά αρνήθηκε να το επιβεβαιώσει. Είπε ότι αυτά είναι μυστικά, δεν συζητιόνται δημόσια. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του μετά από αυτό που είπε. Φόβοι υπάρχουν ότι μπορεί να υπάρξει ανάλογο χτύπημα στο νέο αγωγό, αυτό που ακούσαμε, παίρνει αέριο από την Νορβηγία. Ο εκπρόσωπος της καγκελαρίας, ο εκπρόσωπος του Σόλτς, είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα επάρκειας. Έτσι κι αλλιώς, λέει, αυτοί οι δύο αγωγοί εδώ και δύο μήνες δεν δίνουν καθόλου αέριο. Εδώ απαντούν και το ερώτημα, γιατί η Ρωσία να κάνει κάτι τέτοιο εφόσον θέλει να πουλήσει το αέριο. Γιατί αυτοί οι αγωγοί θεωρούνται τελειωμένοι. Ο Nord Stream 1 είχε περίπου ζωή 1-1,5 χρόνο, ο Nord Stream 2 δεν είχε καθόλου ζωή. Από εκεί και πέρα υπάρχει συναγερμός για τις βασικές υποδομές της Γερμανίας και με τη συμμετοχή του στρατού, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Φοβόνται χτυπήματα, για παράδειγμα, σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, για παράδειγμα, στο Βερολίνο.
Ενώ να πούμε και το άλλο, ρωτήθηκε ο εκπρόσωπος ποιος θα φτιάξει τώρα τις ζημιές, εάν φτιάχνονται. Και είπε υπεύθυνη είναι η εταιρεία Nord Stream 2, η οποία έχει έδρα την Ελβετία. Έχει χρεοκοπήσει όμως αυτή η εταιρεία. Έχει κηρύξει χρεοκοπία. Να πούμε και ένα τελευταίο. Μπαίνει νερό τώρα μέσα στον αγωγό, στους αγωγούς. Αυτό σημαίνει ότι σκουριάζουν οι αγωγοί και βγαίνουν νοκάουτ πιθανότατα οριστικά. Εάν δεν σταματήσει το αέριο να βγαίνει, δεν μπορούν να πλησιάσουν. Άρα δεν μπορούν να δουν και τι συμβαίνει μέχρι να σταματήσει να βγαίνει αέριο από εκεί. Απίστευτη ιστορία αυτή. Πρωτοφανής ιστορία αυτή. Απίστευτη. Θα σε ευχαριστήσω. Μεγάλη ζημιά, μεγάλη οικολογική ζημιά κιόλας. Οικολογική ζημιά, ενεργειακή ζημιά, οικονομική ζημιά, γιατί και τα πλοία έχουν αλλάξει ρότα. Απαγορεύεται να προσεγγίσουν σε πολλά ναυτικά μίλια την περιοχή. Ακόμα και τα αεροπλάνα. Ακριβώς, είναι αδιανόητη ιστορία. Είναι σενάριο ταινίας αυτό που ζούμε, κινηματογραφικής ταινίας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στη Μόσχα, στο Θανάση Αυγερινό, για να δούμε τώρα τι λέει η Μόσχα. Ανάση. Καλησπέρα από τη Ρωσική Πρωτεύουσα, η οποία δείχνει να αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα αυτή την ταυτόχρονη δολιοφθορά και στις τρεις διακλαδώσεις των δύο υποθαλάσσιων αγωγών Nord Stream στη Βαλτική και συγκαλεί με πρωτοβουλία τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας μεθαύριο κιόλας στις 30 του μηνός για να συζητηθούν οι προβοκάτσιες όπως χαρακτηρίζονται από ρωσικής πλευράς, η διάτρηση δηλαδή των αγωγών μετά από έκρηξη. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε πριν λίγο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες από καιρό επιδιώκουν να καταστρέψουν την ενεργειακή συνεργασία με την Ευρώπη και να χαράξουν νέες διαχωριστικές γραμμές στην Ήπειρο, ώστε να πετύχουν να μεγαλώσουν το δικό τους μερίδιο στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά και να εξοβελήσουν τη Ρωσία, όπως άλλωστε και συμβαίνει. Η Ρωσίδα εκπρόσωπος έδωσε έμφαση στις ευχαριστίες του πρώην Υπουργού Εξωτερικών και Άμυνας της Πολωνίας, του Ράντεκ Σίκορσκι, ο οποίος άγνωστο γιατί έσπευσε να ευχαριστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες για την δολιοφθορά αυτή. Και βέβαια, όπως περιγράφουν εδώ στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο Σίκορσκι μόνο για φιλορωσισμό ή συνεργασία με το Κρεμλίνο δεν μπορεί να κατηγορηθεί, μάλλον για το αντίθετο. Η Μόσχα ζητά να ληφθούν πολύ σοβαρά οι δηλώσεις αυτές του σημερινού Ευρωβουλευτή και πρώην Υπουργού και να υπάρξει διεθνής ανεξάρτητη διερεύνηση στην οποία η Ρωσία είναι έτοιμη να συμμετάσχει, όμως ουδής βέβαια έχει προτείνει κάτι τέτοιο στη ρωσική πλευρά μέχρι στιγμής. Τέλος, τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης δίνουν ιδιαίτερη έμφαση και στην προφητική δήλωση του Τζο Μπάιντεν, είναι νομίζω στον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο του 2022, ότι δεν πρόκειται να ξαναλειτουργήσει ο αγωγός αυτός. Και όταν επίμονα τον ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι πώς μπορεί να το γνωρίζει κάτι τέτοιο ή να το εγγύθει, είπε ότι θα δείτε, τέλος πάντων. Ήταν σίγουρος. Αναφερόταν βεβαίως στο Nord Stream 2, στη συμφωνία δηλαδή της Γερμανίας με τη Ρωσία, που πραγματικά δεν λειτουργήσε ο αγωγός αυτός, γιατί ακύρωσε την συμφωνία η Γερμανία λίγο πριν την εισβολή στην Ουκρανία. Θανάση, σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τα δεδομένα πάντως είναι ότι η τιμή του φυσικού αερίου βρίσκεται σε ανωδική τροχιά μετά και τις απειλές, εκτός από όσα συμβαίνουν. Υπάρχουν και απειλές της Gazprom ότι θα κλείσει και τις τρόφιγγες των αγωγών που διοχετεύουν φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας. Και ενώ το ενεργειακό μέλλον διαγράφεται αβέβαιο, η συζήτηση εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην επιβολή πλαφών στο φυσικό αέριο. Διευρυμένη υποδοχή στην χάνει η πρόταση προς την Κομισιόν για πλαφόν στο φυσικό αέριο, που συντάχθηκε με πρωτοβουλία της Ελλάδας, της Ιταλίας, του Βελγίου και της Πολωνίας. Πλέον 15 κράτη-μέλη υπογράφουν την επιστολή εν ώψη του κρίσιμου Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας την Παρασκευή. In terms of convincing the Commission that this is a path we need to pursue. But unless we get this right, unless we add to the domestic firepower that our budgets can provide, the European firepower of a coordinated response, I am afraid that we're in for a very difficult winter. Η Κομισιόν αναμένεται να εισηγηθεί την αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου από το χρηματιστήριο της Ολλανδίας, προτείνοντας ένα διαφορετικό μοντέλο τιμολόγησης. Η τιμή του καυσίμου στην Ευρώπη μπήκε ξανά σε ανωδική τροχιά μετά τις διαρροές των Nord Stream και κυρίως των νέων προειδοποιήσεων της Gazprom ότι θα κλείσει και τις τρόφιγγες των αγωγών που περνούν από την Ουκρανία. Η Gazprom θεωρεί ότι η προσφυγή της Naftogaz αποτελεί εχθρικό βήμα και συνέχεια της ανέντιμης συμπεριφοράς της Ουκρανικής εταιρείας. Οι ρωσικές κρατικές αρχές θα έχουν κάθε λόγο να επιβάλλουν κατά της εταιρείας Naftogaz κυρώσεις. Η μεγάλη διακύμανση των τιμών στην ενέργεια μετατρέπει σε δύσκολη εξίσωση την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Το οικονομικό επιτελείο επανυπολογίζει συνεχώς το τελικό ποσό που θα χρειαστεί για μέτρα στήριξης κατά της ενεργειακής κρίσης. Ο λογαριασμός ήταν 13,2 δις. Μέχρι χθες το πρωί ήταν 12,4. Επειδή η τιμή του φυσικού αερίου έπεσε σημαντικά τις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Από χθες το πρωί μέχρι το μεσημέρι, ο λογαριασμός αυξήθηκε ένα δις.
Την ίδια ώρα η Ελλάδα τρέχει το σχέδιο απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο. Ενώ παλιότερα η εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό ήταν της τάξης του 70-80%, αυτή τη στιγμή έχουμε περισσότερο φυσικό αέριο το οποίο έρχεται από το LNG. Η λίστα των παρεμβάσεων που θα τεθεί επιτάπητο στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας αλλάζει ώρα με την ώρα. Για παράδειγμα, έντονες είναι οι διεργασίες για το τελικό ποσοστό μείωσης της κατανάλωσης, ενώ παράθυρο ευελιξίας μπορεί να υπάρξει και για τον έκτακτο φόρο στα δηληστήρια. Όλες αυτές οι εξελίξεις, όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν, πιέζουν την αγορά των ομολόγων της Ευρωζώνης σε τέτοιο βαθμό που μιλάμε για καταστάσεις πρωτόγνωρες. Μεταξύ αυτών που πιέζονται και τα ελληνικά ομόλογα που διαμορφώνονται πια στο 5%. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή τι κόστος δανεισμού έχει πια η Ευρώπη, η Ελλάδα. Έχουμε φτάσει στο 5%, είναι επίπεδο του 2017. Ο δανεισμός για τη χώρα μας είναι πολύ ακριβός και αυτό φυσικά αποτελεί μεγάλο αγκάθι στον όποιο σχεδιασμό της κυβέρνησης για μέτρα στήριξης προς τους ευάλωτους στην χώρα μας. Που ελπίζουμε σε ένα πλαφόν που θα πάμε τώρα στη Μαρία Ρόνη στις Βρυξέλλες να δούμε τι μάχη γίνεται γι' αυτό. Οι χώρες μία μετά την άλλη έρχονται, συντάσσονται με την Ελλάδα και την πρότασή της για πλαφόν στο φυσικό αέριο. Πότε θα τη δούμε να δίνετε την τελική μάχη, Μαρία? Δεν ξέρω αν θα είναι η τελική, αλλά σίγουρα θα δοθεί μάχη μεθαύριο στο έκτακτο Συμβούλιο Ενέργειας που θα γίνει εδώ στις Βρυξέλλες. Γιατί πάνω από τις μισές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι δεν έχει δοθεί απάντηση στην πηγή του προβλήματος που ανεβάζει τις τιμές της ενέργειας και αυτή είναι η τιμή του φυσικού αερίου. Ζητούν λοιπόν ένα πλαφόν στην τιμή, συνολικά στην τιμή του φυσικού αερίου. Κάτι για το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμα παρουσιάσει προτάσεις, παρά το γεγονός ότι από τον Ιούνιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτησε αυτό. Όμως αντιστέκονται κάποιες χώρες, η Γερμανία, αλλά και η Δανία και η Ολλανδία κυρίως, για δικά τους συμφέροντα και για δικούς τους λόγους. Γι' αυτό χθες 15 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπέγραψαν μια επιστολή που έστειλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητούν την Παρασκευή η Επιτροπή να παρουσιάσει μια πρόταση για πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Και έχει σημασία να πούμε ότι σε αυτές τις 15 χώρες είναι μέσα πλέον και η Γαλλία, παρά τις αρχικούς της δισταγμούς. Έχει μπει μέσα και η Γαλλία και έτσι λείπει μόνο μία χώρα για να μπορέσουν να υπάρξει ενισχυμένη πλειοψηφία και να υιοθετηθεί μία τέτοια απόφαση. Μάλιστα. Ναι. Και να πούμε επίσης ότι ο λόγος για τον οποίο η Γερμανία, για παράδειγμα, δεν θέλει αυτό είναι ότι φοβάται ότι αν μπει ένα πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι προμηθευτές θα στραφούν σε άλλες αγορές, όπως για παράδειγμα στην Ασία. Όμως οι 15 χώρες έχουν πρόταση και γι' αυτό να μπει ένα δυναμικό πλαφόν, δηλαδή που να προσαρμόζεται στις τάσεις της αγοράς και να είναι λίγο υψηλότερο από αυτό που πληρώνει η Ασία ή οι Ηνωμένες Πολιτείες, η τιμή που θα πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόπι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, τις οικονομικές επιπτώσεις ενός πολέμου, ο οποίος μένεται ακόμη και κανείς δεν ξέρει αν θα σταματήσει. Δεν δείχνει τίποτα ότι θα σταματήσει. Οι φιλορωσικές αρχές στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας πανηγυρίζουν για τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων που τάσσονται υπέρ της ένταξης στη Ρωσία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απ' την άλλη, χαρακτήρισε τη διαδικασία φάρσα. Η Δύση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, προανήγγειλε αμέσως την επέκταση των κυρώσεων, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα πως δεν θα υπάρξει ποτέ αναγνώριση των προσαρτήσεων. Όλοι την επόμενη κίνηση Πούτιν, ενώ χιλιάδες Ρώσοι την ίδια ώρα εγκαταλείπουν τη χώρα για να γλιτώσουν την επιστράτευση. Η καταμέτρηση των ψήφων ολοκληρώθηκε στο Ντομπάς, στη Χερσόνα και τη Ζαπορίζια και ήρθε η ώρα των πανηγυρισμών για τους ρωσόφωνους στις περιοχές που ελέγχει ο ρωσικός στρατός. Το 2014 στο Ντονέτσκ το 99,2% όσων ψήφισαν είπαν ναι στην ένωση με τη Ρωσία. Αντίστοιχα το 98,4% στο Λουγκάνσκ. Στη Ζαπορίζια το ποσοστό υπέρ της απόσχησης της περιφέρειας έφτασε το 93,1% και στη Χερσόνα το 87%. Щоб захистити наших людей. Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ρωτήθηκε αν τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος επηρεάζουν τους στρατιωτικούς στόχους της Μόσχας. We will never recognize the annexation of Ukrainian territory
by Russia. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προανήγγειλε νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας για προϊόντα, υπηρεσίες και πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου για τρίτες χώρες. We do not accept the sham referendum and any kind of annexation in Ukraine, and we are determined to make the Kremlin pay for this further escalation. Κατά των δημοψηφισμάτων τάχθηκε και ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τα μονομερή δημοψηφίσματα σε περιοχές της Ουκρανίας υπό ρωσικό έλεγχο θα δυσκολέψουν τις προσπάθειες για προώθηση της διπλωματικής διαδικασίας. Παράλληλα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως όλες οι τουρκικές κρατικές τράπεζες αποχωρούν από το ρωσικό σύστημα πληρωμών MIR λόγω των προειδοποιήσεων από την Ουάσιγκτον για κυρώσεις. Η επιστράτευση στη Ρωσία συνεχίζεται και ο Υπουργός Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού επιθεώρησε εφέδρους σε στρατόπεδο στρατολόγησης. Σύμφωνα με τον Bloomberg, η Μόσχα συγκεντρώνει επίστρατούς για να επιτεθεί σε Χάρκοβο και Οδυσσό. Είμαι 43 χρόνια, είμαι уже старый, но я перестраховался просто. Я не хочу воевать, я не хочу убивать. И поэтому я уехал. Στα σύνορα της Ρωσίας με τη Γεωργία και το Καζακστάν, οι ουρές με οχήματα Ρώσων που θέλουν να γλιτώσουν από την επιστράτευση δεν έχουν τέλος. Ο Θανάσης Αυγερινός από τη Μόσχα, η Αδαμαντία Λιόλιο από το Ζάπιο είναι μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα. Θανάση, να ξεκινήσουμε με σένα, γιατί στις 3 Οκτώβρη ανακοινώθηκε συνεδρία στη Δούμα. Θα ανακοινωθεί εκεί και η προσάρτηση? Καλησπέρα και πάλι από τη Μόσχα. Είναι πολύ πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο. Συνεδρίασε το Συμβούλιο της Κρατικής Δούμας, της Ρωσικής Κάτω Βουλής υπό τον Πρόεδρο. Όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων χαιρέτησαν την απόφαση του πληθυσμού σε 4 de jure ουκρανικές και de facto υπορωσικό έλεγχο επαρχίες να υπερψηφίσουν την επανένταξη στη Ρωσική Ομοσπονδία. Το πιθανότερο είναι ότι στις 3 του μηνός θα υπάρξει μια τέτοια πανηγυρική συνεδρίαση για να ανακοινωθούν οι αποφάσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν. Για λόγους ασφαλείας δεν δίνονται λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς θα είναι αυτή η διαδικασία. Πάντως τις επόμενες ώρες και ημέρες είναι προφανές ότι και οι 4 ηγέτες αυτών των περιοχών, του Ντονιέτσκ, του Λουγκάνσκ, της Χερσόνας και του Ζαπαρόζιε, θα βρίσκονται στη Μόσχα, θα συναντηθούν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος θα παραπέμψει το ζήτημα για επικύρωση στα δύο σώματα της Ρωσικής Βουλής. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πριν λίγο ότι τα δημοψηφίσματα διοργανώθηκαν με πλήρη προσήλωση στους κανόνες και τις αρχές του διεθνούς δικαίου, καθώς οι κάτοικοι των περιοχών αυτών άσκησαν το ύψιστο δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση. Υπάρχουν και κάποια νέα από το μέτωπο. Δυστυχώς υπήρξε και νέο χτύπημα σε ξενοδοχείο στο Ντονιέτσκ, εκεί που φιλοξενούνταν δημοσιογράφοι και παρατηρητές που παραβρέθηκαν στα δημοψηφίσματα, ξένοι παρατηρητές από 40-50 χώρες περίπου. Είναι προφανές ότι προέρχονται από τους Ουκρανούς, όμως οι ντόπιοι θεωρούν πλέον ότι όλα αυτά είναι μάταια, ότι δεν Μάλιστα. μπορεί να επηρεαστεί η διαδικασία και ότι αργά ή γρήγορα θα είναι και οι περιοχές αυτές κομμάτι της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ανάστα, σε ευχαριστήσουμε πολύ και ελάτε τώρα να πάμε στην Αδαμαντία Λιόλιου, η οποία βρίσκεται στο Ζάπιο, καθώς σε λίγη ώρα από τώρα θα απονεμηθεί στο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το βραβείο Δημοκρατίας της Αθήνας από το Δήμο Αθηναίων και θα μας δώσει, Αδαμαντία, και το ρεπορτάζ για το τι λέει ο Ζελένσκι για την εκτίμηση του για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Βρισκόμαστε, Πόπι, εδώ στο Ζάπιο Μέγαρο, όπου είναι σε εξέλιξη μια τιμητική εκδήλωση στο πλαίσιο του 10ου Athens Democracy Forum, παρουσία και της Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Κατέρνας Σακελαροπούλου, ενώ αυτή την ώρα στο βήμα βρίσκεται και ο Πάνκι Μούνο, πρώην Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τώρα να πούμε ότι έχει ξεκινήσει η εκδήλωση αυτή με την ομιλία της κυρίας Σακελαροπούλου, η οποία έχει αναφέρει ότι ο πόλεμος αυτός καταπατά το διεθνές δίκαιο, αλλά βάλει και κατά της ευρωπαϊκής κοινότητας, κάνοντας λόγο για την αξία της ελευθερίας και της δημοκρατίας, αλλά αναφερόμενη και στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, κυρίως στην ενεργειακή κρίση. Τώρα αναμένουμε ότι στις 8 και 10 ο Δήμαρχος της Αθήνας θα απονείμει βραβείο στον Πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος θα δώσει ευχαριστήριο μήνυμα διαδικτυακά στον ελληνικό λαό. Μάλιστα, να αναφέρουμε ότι έχει επισκεφτεί ο Δήμαρχος Αθηναίων το Κίεβο και έτσι λοιπόν έχει υπογράψει και ένα μνημόνιο συνεργασίας για την αποκατάσταση της Ουκρανίας. Επομένως, έχει δει από κοντά και, όπως ο ίδιος αναφέρει, η ελευθερία και η αχή ελευθερία, η θάνατος είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Και συμβαίνουν όλα αυτά απόπειση σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, όπου και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, νωρίτερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει αναφερθεί στο θέμα της αναγνώρισης του αποτελέσματος των δημοψηφισμάτων από την ρωσική πλευρά. Κάτι που θεωρεί και βέβαιο η Ουκρανία, ότι θα ανακοινωθεί από τη Ρωσία η προσάρτηση των 4 αυτών περιοχών, όπως λέει
τέλος του πολέμου θα έχουμε μόνο στην περίπτωση που η Ουκρανία αποκτήσει την εδαφική της ακεραιότητα και τα σύνορά της επέλθουν εκεί που υπήρχαν πριν τις 24 Φεβρουαρίου. Μάλιστα, κάνει λόγο και μία έκκληση για την ύπαρξη διεθνών θεσμών και αν υπήρχαν προληπτικά μέτρα κατοχυρωμένα, όπως λέει, κανείς δεν θα μπορούσε να προβεί σε πυρηνικές απειλές, οποιοδήποτε και ήταν αυτός πολιτικός ή στρατιωτικός ηγέτης. Να σε ευχαριστήσουμε, Αδαμαντία. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την απίστευτη υπόθεση της δράσης συμμοριών με ορμητήριο την Πανεπιστημιούπολη. Μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθησαν 32 άτομα, μέλη τριών συμμοριών που από το 2019 είχαν κάνει έδρα τους στις φοιτητικές εστίες. Έκαναν ληστείες, διακινούσαν ναρκωτικά, απειλούσαν φοιτητές, έχοντας μαζί τους και μια δόκιμη αστυνομικό που τους έδινε πληροφορίες για τις κινήσεις των αρχών. Το Open κατέγραψε εικόνες που σοκάρουν από το εσωτερικό του κτηρίου. Δύο από τα μέλη των συμμοριών της Πολυτεχνιούπολης μπαίνουν οπλισμένα και με καλυμμένα χαρακτηριστικά σε κατάστημα. Ο ένας, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που αποκαλύπτει το Open, πηδάει πάνω στο γραφείο και σημαδεύει τον υπάλληλο, ενώ ο άλλος τον χτυπάει στο κεφάλι. Μέσα σε μόλις 22 δευτερόλεπτα αφαιρούν χρηματικό ποσό και γίνονται καπνός. Ληστείες, κλοπές, διακίνηση ναρκωτικών, αγοραπολισίες όπλων, ακόμη και απαγωγές πραγματοποιούσαν τα μέλη των συμμοριών που είχαν βρει στέγη στις φοιτητικές εστίες. Το 2019, μάλιστα, συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των συλληφθέντων είχε ηγετικό ρόλο στην αρπαγή του 17χρονου γιου δημοσιογράφου στο Παγκράτη. Είστε καλά? Όχι. Τι έγινε? Όχι. Να καλέσουμε αστυνομία? Ναι. Η μαφία που διέμενε μέσα στην Πανεπιστημιούπολη και δρούσε στις γύρω περιοχές σκορπούσε τον τρόμο στους φοιτητές. Πώς θα σου εξηγήσω ότι φοβόμουν να πάω έξω βόλτα και μην γυρίσω και μου σπάσουν το δωμάτιο? Στα βίντεο που οι ίδιοι αναρτούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζονται μέσα από την Πανεπιστημιούπολη με κουκούλες και όπλα μέσα από το παντελόνι να επιδεικνύουν τα χρήματα τα οποία έχουν πάνω στο τραπέζι αλλά και τα διακριτικά της συμμορίας τους στους τοίχους. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες έχω ακούσει πυροβολισμό στο άκυρο. Και βράδυ και απόγευμα. Επιδίδονταν μάλιστα και σε face control για το ποιος μπαίνει και το ποιος βγαίνει από τις εστίες, απειλώντας τόσο τους φοιτητές. Είχε πάει στην ταράτσα με το παιδί του γιατί είχε ωραία θέση στην ταράτσα. Και του λένε ποιος εσύ, και απάντησε προφανώς ο ενήλικας με το παιδί, το ποιος θέλω θα είμαι, και τον πλακώσανε. Όσο και τους δύο μόνιμους φύλακες των φοιτητικών εστιών. Μπαίνανε μέσα στη φύλαξη, ακουμπούσαν το όπλο, αν μιλήσεις σε γάζουσα. Είχαν κολλήσει μάλιστα όπλο στον κρόταφο γυναίκας επειδή νόμιζαν ότι είναι αστυνομικός. Δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη ένοπλων ληστείων και κλοπών σε καταστήματα και οικίες στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, καθώς και σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Σε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που η ανθιπαστυνόμος ανοίγει πύρη σε βάρος κακοποιού, ο οποίος της επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης. Ο 30χρονος ηγετικός τέλεχος της μαφίας των εστιών αμέσως μετά δέχεται τις πρώτες βοήθειες από αστυνομικούς. Συνελήφθησαν 32 μέλη των τριών συμμοριών, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Σε έρευνα των αστυνομικών τόσο στην Πολυτεχνιούπολη όσο και σε σπίτια, καταστήματα αλλά και αποθήκες βρέθηκαν 4 αυτοκίνητα, περισσότερα από 7.000 ευρώ, 2 πιστόλια, σουγιάδες και ποσότητες ναρκωτικών, μαζί με εξαρτήματα παρασκευής και επεξεργασίας ουσιών. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επικοινωνούσαν μεταξύ τους με κωδικούς. Κυρία και άσπρη αποκαλούσαν την κοκαίνη. Όταν έλεγαν τη λέξη μολ, εννοούσαν την καλή ποιότητα κάναβης, ενώ τους αστυνομικούς τους αποκαλούσαν σκυλιά και μαύρους. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και μια δόκιμη αστυνομικός, η οποία υπηρετούσε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και φέρεται να ενημέρωνε τους συλληφθέντες για τις κινήσεις των αστυνομικών. Μάλιστα, σε ένα από τα πολλά βίντεο που οι ίδιοι αναρτούσαν για επίδειξη δύναμης, φαίνεται και η ίδια να επιδεικνύει όπλο. Το μεσημέρι ένταση σημειώθηκε στην Αχαρνών σε συγκέντρωση φοιτητών για τις συνθήκες στις εστίες. Πληροφορίες για το ρόλο που έπαιζε η δόκιμη αστυνομικός στα μέλη της συμμορίας, πώς τους ειδοποιούσε δηλαδή, αλλά και για δύο ακόμη ανθρώπους. Βρέθηκαν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα εκεί και είναι πολύ παλιοί γνώριμοι της αστυνομίας, με βαριές κατηγορίες. Θα μας δώσει τώρα η Μίνα Καραμίτρου. Πόπη, 29 Ιανουαρίου φτάνει η πληροφορία στην ελληνική αστυνομία ότι ο 30χρονος Αλβανός, ο οποίος καταζητείται με εντάλματα και πολύ σοβαρά αδικήματα, θα βρίσκεται στο σπίτι του, στου Ζωγράφου, δίπλα ακριβώς στην Πανεπιστημιούπολη. Οι αστυνομικές δυνάμεις, πάνωπλοι αστυνομικοί, φτάνουν στο τμήμα της περιοχής και αρχίζουν να στείλουν την επιχείρηση. Μία επιχείρηση όμως που δεν έγινε ποτέ και μία σύλληψη που δεν έγινε ποτέ. Και αυτό γιατί η δόκιμη αστυνομικός που είδε ακριβώς τις αστυνομικές δυνάμεις και έμαθε ότι θα πήγαιναν για να πιάσουν τον σεσημασμένο και καταζητούμενο κακοποιό, ειδοποίησε το δεξί του στην ουσία χέρι και μάλιστα μιλώντας του συνθηματικά στο τηλέφωνο. Συγκεκριμένα λοιπόν επικοινωνεί μαζί του και του λέει:
Πρόσεχε και εσύ τον εαυτό σου και όλοι. Απαντά ο κακοποιός. Τι να προσέξω δηλαδή. Και εκείνη του λέει συνθηματικά. Έχει κακοκαιρία. Δεν βλέπεις. Μην μετακινηθείτε. Το κατάλαβες. Έχει άσχημο καιρό. Μην πάτε πουθενά. Μάλιστα. Η έρευνα τώρα των αστυνομικών Πόπη και τον χάσανε μέσα από τα χέρια τους δηλαδή. Ναι, εκείνη τη μέρα τον χάσανε μέσα από τα χέρια τους. Η έρευνα των αστυνομικών τώρα για τους κακοποιούς, οι οποίοι είχαν κάνει ορμητήριό τους στο συγκεκριμένο κομμάτι της φοιτητικής εστίας, δεν έχει σταματήσει. Υπάρχουν, Πόπη, δύο κακοποιοί, όπου το 2011 είχαν συλληφθεί ως μέλη μιας πολύ σκληρής εγκληματικής οργάνωσης, έμπαινε στα σπίτια των ανθρώπων, απομόνωνε τις οικογένειες, βίαζε τις γυναίκες σε άλλα δωμάτια, τους λίστευαν, είχαν συλληφθεί εκείνα τα μέλη. Δύο από εκείνα τα μέλη, λοιπόν, όταν εξέτησαν την ποινή τους και βγήκαν από τη φυλακή, βρήκαν καταφύγιο στη συγκεκριμένη εστία, έγιναν τα δύο πιο βασικά μέλη του 30χρονου Αλβανού, είναι ακριβώς αυτοί που βλέπετε τώρα στη φωτογραφία, βρέθηκαν τα αποτυπώματά τους μέσα στα δωμάτια στην φοιτητική στέγη και φυσικά αυτή τη στιγμή αναζητούνται. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μία απίστευτη κατάσταση αυτή στην Πανεπιστημιούπολη, άλλη απίστευτη κατάσταση μέσα στη δικαστική αίθουσα, στη σε δεύτερο βαθμό δίκη της Χρυσής Αυγής. Οπαδοί του καταδικασμένου και φυλακισμένου Λία Κασιδιάρη χαιρετούσαν ναζιστικά, φώναζαν συνθήματα υπέρ του, εκτόξευαν απειλές. Ένα κανονικό χρυσαυγίτικο σόου, δηλαδή, με τη Μάγδα Φίσα να ζητά από την αστυνομία να παρέμβει. Εικόνες ντροπή στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Σε μια προκλητική εμφάνιση την πρώτη του στο εφετείο, ο Ηλίας Κασιδιάρης έκανε αντίστοιχη είσοδο ενός καλά σκηνοθετημένου τηλεοπτικού σόου. Οι περίπου 30 υποστηρικτές του μετέτρεψαν το δικαστήριο σε αρένα. Σηκώθηκαν όρθιοι όταν μπήκαν μέσα Κασιδιάρης και Λαγός, ενώ πολύ χαρακτηριστικά ένας εξ αυτών επιδεικτικά ύψωσε το χέρι για να σχηματίσει τον ναζιστικό χαιρετισμό. Ο Ηλίας Κασιδιάρης, άλλοτε μηδιώντας, άλλοτε υποδεικνύοντας σε κάποιους να σοπάσουν, δεν έχασε και την ευκαιρία να προμοτάρει το κόμμα του. Η ένταση που προκλήθηκε μέσα στην αίθουσα είχε να κάνει με το ότι κάποιοι θέλουν να μετατρέψουν το συγκεκριμένο δικαστήριο σε μέρος προεκλογικών δραστηριοτήτων. Με την έναρξη της διαδικασίας στο δικαστήριο διακόπτη. Την ώρα που Κασιδιάρης και Λαγός, συνοδεία αστυνομικών υπό τις ιαχές των υποστηρικτών τους, βγαίνουν καταχειροκροτούμενοι, τα συνθήματα που ακούγονται όπως «Ηλία, θυμίσου, είμαστε μαζί σου» πυροδοτούν ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα. Η Μάγδα Φίσα δεν αντέχει. Ξεσπά και βάλει κατά των αστυνομικών. Μαζέψτε τους φασίστες. Δεν τρέπεστε λίγο? Οι φίλοι του δολοφονημένου Παύλου Φίσα εξοργίζονται. Απαντούν με συνθήματα. Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους Ναζί. Η κατάσταση βρίσκεται εκτός ελέγχου. Η δίκη διακόπτεται ξανά και ξανά και οι εντάσεις είναι συνεχείς. Λίγο αργότερα, το πρωτοπαλίκαρο της Χρυσής Αυγής δηλώνει αθώος ενώπιον των δικαστών, ενώ ο Γιάννης Λαγός υποβάλλει αίτηση αποφυλάκησης, επαναλαμβάνοντας ότι η δίκη είναι πολιτική. Δύο ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, με εμφανείς φιλοδοξίες να χρησιμοποιήσουν τη δίκη ως ένα βήμα γεννητής συνέλευσης, προσπάθησαν να εμφανίσουν τον εαυτό τους ως δήθεν πολιτικό κρατούμενο. Πρώτη μάρτυρα στη δίκη θα είναι η Μάγδα Φίσα, η οποία θα καταθέσει στην επόμενη συναντρίαση στις 7 Οκτωβρίου. Είναι η μέρα της επετείου της ιστορικής πρωτόδικης απόφασης για τη Χρυσή Αυγή. Τα αποτελέσματα της μελέτης του καθηγητή Θόδωρου Λίτρα για την υψηλή θνητότητα στους εκτός εντατικής διασωληνωμένους ασθενείς με COVID είχαν σαν αποτέλεσμα να ξεσπάσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση της κυβέρνησης της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με τη μελέτη, πέθανε το 97,7% των ασθενών που διασωληνώθηκαν εκτός ΜΕΘ και το 74,5% όσων ήταν στη ΜΕΘ. Τα τραγικά στοιχεία του δεύτερου μέρους της μελέτης Θόδωρου Λίτρα για τους θανάτους εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας, που δείχνουν θνητότητα σε ποσοστό 97,7%, σχολίασε μέσω του Όπεν ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Τι δείχνουν τα στοιχεία στα στατιστικά? Αυτό το οποίο λέγαμε, ότι όταν κάποιος φτάσει να διασωληνωθεί, κύριε Καμπουράκη και κύριε Στάθη, οι πιθανότητες να πεθάνει είναι πολύ περισσότερες από το να επιβιώσει. Τα ευρήματα της νέας μελέτης ανέβασαν τους πολιτικούς τόνους, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία ΜΕΘ κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Καλύτερα να κρατάτε λίγο πιο χαμηλούς τόνους και μια πιο αυτοκριτική διάθεση. Κύριε Τζανακόπουλε, έχετε 19.000 νεκρούς. Σας Είστε οι πρώτοι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να ζητήσει συγγνώμη, κάλεσε τον Πρωθυπουργό ο Αλέξης Τσίπρας. Πεταμένα λεφτά οι ΜΕΘ έλεγαν και φέρτε μου μια έρευνα που να δείχνει ότι εκτός ΜΕΘ πεθαίνουν, προκαλούσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Τώρα που οι μελέτες αποδεικνύουν ότι εκτός ΜΕΘ δεν σώθηκε σχεδόν κανείς, θα ζητήσει έστω μια συγγνώμη. Όχι από εμάς, αλλά από τους χιλιάδες που χάθηκαν άδικα.
Την απάντησή του στον Αλέξη Τσίπρα έδωσε ο Θάνος Πλεύρης, κατηγορώντας τον ότι στηρίζει τις αντιεπιστημονικές απόψεις του Παύλου Πολάκη. Ενώ ο κ. Ξανθός στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στη Βουλή εξέθεσε τον κ. Πολάκη για τις αντιεπιστημονικές, αντιεμβολιαστικές του αναρτήσεις, ο κ. Τσίπρας με ανάρτησή του επέλεξε για ακόμα μια φορά να συνταχθεί με τον κ. Πολάκη και να τον καλύψει απόλυτα στις αντιεμβολιαστικές του απόψεις. Την ίδια ώρα, 24ωρη απεργία και συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας έκαναν οι γιατροί του Παίδων Αγία Σοφία, ζητώντας προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού. Την άμεση προκήρυξη με γρήγορες διαδικασίες για 4 θέσεις αναισθησιολόγων, 2 μικροβιολόγων, 1 καρδιολόγου και 1 πυρηνικού ιατρού, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Στις Βρυξέλλες βρέθηκε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, που συναντήθηκε με 2 Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στη συνέχεια δήλωσε ότι η Ευρώπη συμμερίζεται τις έντονες ανησυχίες μας για την υπόθεση των παρακολουθήσεων και τα πλήγματα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Σε ό,τι μας αφορά, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να λάμψει η αλήθεια και να προστατευτεί η δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη χώρα. Και όπου δεν υπάρξει δυνατότητα αυτό να καταστεί εφικτό εντός της χώρας, θα το διεκδικήσουμε αξιοποιώντας τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και κάθε δυνατότητα ώστε η αλήθεια να λάμψει και η δημοκρατία να αποκατασταθεί. Το πλέον προκλητικό όμως είναι ότι ο κύριος Τσίπρας μιλάει για αποκατάσταση της δημοκρατίας. Στην Ελλάδα από το 1974 λειτουργεί μια ισχυρή φιλελεύθερη δημοκρατία, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα ολοκληρωτικά καθεστώτα των οποίων θαυμαστής υπήρξε ο κύριος Τσίπρας. Η πολιτική αντιπαράθεση πάντως φούντωσε και πάλι γύρω από τις μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, βέβαιος ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει και τις επόμενες εκλογές, προκαλώντας την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ για τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Βέβαιος ότι η Νέα Δημοκρατία θα κόψει το νήμα στις εκλογές και θα λάβει νέα εντολή διακυβέρνησης, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που γίνεται στην Κρήτη. We're still ahead in the polls by anywhere between 8 and 10 percentage points. And I think when the time will come in the spring of 2023 to make our case to the Greek people, I think we have a reasonable chance of making the case that we kept our electoral promises, that Greece is now in a much better position than it was when we took over in 2019, and I'm confident that the Greek people will give us a second mandate to complete the job that we have started. Αμφιβολίες για τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν προβάδισμα του Κυριάκου Μητσοτάκη εξέφρασε ο Δημήτρη Τζανακόπουλος. 55% αυτή τη στιγμή του κόσμου θεωρεί ότι ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να έχει παραιτηθεί για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευνοϊκά για τον κ. Μητσοτάκη. Λοιπόν. Την ώρα πάντως που το σύστημα της απλής αναλογικής στην πρώτη κάλπη τροφοδοτεί σενάρια συνεργασιών, ο κ. Βελόπουλος φάνηκε να κλείνει την πόρτα σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι βέβαιο που θα συγκυβερνήσετε, φαίνεται. Παρά το γεγονός ότι τα παπαγαλάκια της Νέας Δημοκρατίας επιχειρούν να μας εμπλέξουν. Θα το πω ομά. Ποτέ με αυτούς που κορόιδεψαν τους Έλληνες. Ο Μάκης Βορύδης πάντως δεν απέρριψε τις κυβερνητικές συνεργασίες, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Κυριάκο Βελόπουλο, εξαρτώντας κάθε τέτοιο ενδεχόμενο από το αποτέλεσμα της κάλπης. Μου λένε, συναδελφοί σας, ωραία τα λέτε, θα είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία. Να μας πείτε και τι θα γίνει αν δεν είναι αυτοδύναμη. Λέω δηλαδή, ο ελληνικός λαός στις δεύτερες εκλογές θα έχει πει ότι επιθυμεί κυβερνήσεις συνεργασίας. Αν στις δεύτερες εκλογές δεν υπάρχει πια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Λέω λοιπόν ότι όταν ο ελληνικός λαός θα έχει πάρει αυτήν την απόφαση, η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι σέβεται και τιμά την απόφαση του ελληνικού λαού. Και με ρωτάνε εκεί, με ποιους θα συνεργαστείτε. Και η απάντηση είναι ότι όταν αυτή είναι η απόφαση, δεν μπορείς να αποκλείσεις κάποιον από αυτή τη συζήτηση. Πάμε και στο Ιράν, όπου συνεχίζονται οι αιματηρές διαδηλώσεις και η οργή ξεχυλίζει μετά τη δολοφονία της 22χρονης Αμίνη από την αστυνομία ηθών. 76 άνθρωποι σκοτώθηκαν από αστυνομικά πυρά. Συνελήφθηκε η κόρη του πρώην πρόεδρου της χώρας. Οι αντιδράσεις όμως εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο, από την Ισπανία έως και το Μεξικό. Οι διαδηλώσεις στην Τεχεράνη για τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμίνη δεν κοπάζουν. Χιλιάδες βγήκαν και πάλι στους δρόμους φωνάζοντας συνθήματα κατά του καθεστώτος Ραϊσί. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, οι αστυνομικοί φέρεται να χρησιμοποιούν αληθινά πυρά κατά των διαδηλωτών. Και να χτυπούν στο πεζοδρόμιο τα κεφάλια των γυναικών που διαδηλώνουν.
Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών από τις αιματηρές διαδηλώσεις στους 60. Η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights με έδρα το Όσλο κάνει λόγο για πάνω από 76 νεκρούς. Στις διαδηλώσεις στην Τεχεράνη συνελήφθηκε η κόρη του πρώην Προέδρου του Ιράν, Ακμπάρ Χασεμίρα Σατζανί, για υποκίνηση των ταραξιών σε διαδήλωση. Και οι γονείς της Μαχσά Αμινή κατέθεσαν μήνυση κατά των αστυνομικών που συνέλαβαν την κόρη τους στις 13 Σεπτεμβρίου. Οι αντιδράσεις όμως εξαπλώνονται. Στη Βαρκελόνη οι γυναίκες έκοψαν τα μαλλιά τους και τραγούδησαν το τραγούδι της Ιταλικής Αντίστασης, Bella Ciao. Εκατοντάδες γυναίκες συγκεντρώθηκαν και έξω από την Ιρανική πρεσβεία στο Μεξικό, φωνάζοντας συνθήματα και κόβοντας τα μαλλιά τους. Πάμε τώρα να δούμε και τον τυφώνα Ιαν, που αφού προκάλεσε μεγάλες καταστροφές και άφησε την Κούβα χωρίς ρεύμα, πλησιάζει τώρα τη Φλόριντα. 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι εκεί έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, ενώ επιχειρήσεις μένουν κλειστές. Ο τυφώνας Ιαν σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του στην Κούβα. Ο κυκλώνας προκαλεί εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες. Η κακοκαιρία δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. We are really starting to feel the effects and the power of Hurricane Ian. The wind's so strong, I'm having to brace up against this wall right here just to stand up. Εκατομμύρια νοικοκυριά παραμένουν στο σκοτάδι μετά το πέρασμα του κυκλώνα Ιαν, ο οποίος προκαλεί μεγάλες καταστροφές στο δυτικό τμήμα της Κούβας, φέρνοντας σφοδρούς ανέμους, βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Δορυφορικές εικόνες από την NASA δείχνουν τον τυφώνα, ο οποίος βρυχάται να σκεπάζει την Καραϊβική. Προβλήματα όμως υπάρχουν και στο οδικό δίκτυο, με τη στάθμη του νερού να ανεβαίνει και να κάνει δύσβατο στους δρόμους. Όλο το νησί έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο ποτάμι. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οχυρώνονται καθώς αναμένουν χτύπημα του κυκλώνα στη Φλόριντα. Hurricane Ian made landfall in Cuba this morning as a Category 3 storm. Florida is now preparing for the hurricane to make landfall. Λίγο μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοίνωσε πως ο τυφώνας Ιαν εντάσσεται στο επίπεδο 4. Ο τυφώνας κατευθύνεται στις ακτές της Φλόριντα με ανέμους ταχύτητας 250 χιλιόμετρα την ώρα. Οι Αμερικανικές αρχές έχουν δώσει εντολή σε 2,5 εκατομμύρια κατοίκους να εκενώσουν τις αιστείες τους. Τη ζωή και τους αγώνες του μεγάλου Έλληνα και αντιστασιακού Μανώλη Γλέζου για την ελευθερία και τη δημοκρατία τίμησε η Ευρώπη με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, δίνοντας το όνομά του σε αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου. Και από μένα κάθε μέρα θα ακούτε κάτω τα χέρια από την Ελλάδα. Πέρασε στην ιστορία σαν ο πρώτος παρτιζάνος και η Ευρώπη σήμερα τον τίμησε ως μεγάλο Ευρωπαίο. Η Ευρώπη λεκτικά, μορφολογικά, ενιολογικά, ουσιαστικά είναι γέννημα της Ελλάδας. Δεν σας τη χαρίζω με την Ευρώπη. Δεν σας τη χαρίζω με την Ευρώπη. Με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του, μία από τις αίθουσες του Ευρωκοινοβουλίου φέρει από σήμερα το όνομα Μανώλης Γλέζος. Το όνομα του μεγάλου Έλληνα, που έφηβος ακόμα μαζί με τον Λακισάντα, κατέβασαν τη σβάστικα από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης το 1941. Ο Μανώλης Γλέζος λοιπόν μας αφήνει πίσω μια βαριά κληρονομιά. Και δεν είναι τυχαίο που είμαστε σήμερα όλοι εδώ για να τιμήσουμε τον πρώτο παρτιζάνο της Ευρώπης την ίδια ώρα που κάποιοι άλλοι κλείνουν το μάτι και νομιμοποιούν την άνοδο της ακροδεξιάς στην εξουσία σε κρίσιμες ευρωπαϊκές χώρες. Ποιος το περίμενε ότι οι απολογητές των αυταρχικών καθεστώτων που οδήγησαν στον όλεθρο την ανθρωπότητα θα κέρδιζαν πολιτικό έδαφος σε πολλά κράτη της Ευρώπης. Όποιος λησμονήσει το παρελθόν χάνεται και δεν έχει μέλλον, έλεγε ο Γλέζος. Στην αγωνιστική πορεία του Μανώλη Γλέζου αναφέρθηκε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Ένα πρόσωπο σύμβολο, με χρειά αγωνιστική και περιπετειώδη, αλλά και στοιχεία που παραπέμπουν σε έναν φωτεινό μύθο της αντίστασης και της μεταπολεμικής πολιτικής μας ιστορίας. Θα το θυμόμαστε πάντα ως σύμβολο της πάλης ενάντια στο φασισμό και τον ναζισμό για τη ελευθερία και την ειρήνη. He put his life and his efforts into making sure that the victims of the Nazi regime were not forgotten,
and that we're all reminded every day that we should never let those atrocities happen again. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο Open αμέσως μετά η ξένη σειρά Private Eyes και μην χάσετε στις 9 την ξένη ταινία Taxi 5. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας και μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ σε όλους και όλες και μην ξεχνάτε, το καλό θα νικήσει. Γεια σας.